Και την επόμενη εβδομάδα, όπω είπε και ο σύντροφο ο Νίκο Καραθανασόπουλο, προγραμματίζουμε εκδήλωση με τον Νίκο Τσοφιανό στη μία η ώρα στο αμφιθέατρο τη Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκδηλώσεων που πραγματοποίησε το κόμμα Κικνέ το προηγούμενο διάστημα, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθο, με την εκδήλωση στο Πάντιο με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα. Θεωρούμε πω η συγκεκριμένη εκδήλωση, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι επιτακτική ανάγκη να ανοίξει, γιατί υπάρχουν μεγάλα ερωτήματα που ταλανίζουν του φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο και η πρόταση που έχει το κόμμα για τα πανεπιστήμια που περιγράφονται και στην προσούρα μπορούν να δώσουν απάντηση σε αυτά. Προβληματίζει, για παράδειγμα, πώ γίνεται την εποχή τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που μα λένε όλοι να υπάρχουν εργαστήρια χωρί εξοπλισμό ή αυτό να είναι παμπάλαιο 40 και 50 ετών. Που δεν δίνουν τη δυνατότητα στου φοιτητέ αυτά που μαθαίνουν θεωρητικά στο εργαστήριο, στο αμφιθέατρο, με να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν στην πράξη στο εργαστήριο ή δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτά σε ορισμένε περιπτώσει γιατί τα διαχειρίζονται εταιρείε, όπω γίνεται για παράδειγμα στου μηχανολόγου, στου πολιτικού μηχανικού, που είναι ενδεικτικό να αναφέρουμε, επειδή είναι και επίκαιρο τώρα αυτό που γίνεται με την Ουκρανία, πω στου μηχανολόγου τα εργαστήρια τα έχουν διαχειριστεί κατά καιρού και εταιρείε που σχετίζονται με πολεμικά εξοπλιστικά προγράμματα όπω ήταν η Naval Group αλλά και η στρατιωτική συμφωνία που υπογράφηκε με την πτέρυγα Μάχη της Ανδραβίδας. Πρέπει επίση, κατά τη γνώμη μα, να απασχολήσει πώ είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που όλοι λένε ότι η επιστημονική γνώση συνεχώ προοδεύει, εμεί να βλέπουμε στα αμφιθέατρά μα να συμβαίνει το ακριβώ αντίθετο, δηλαδή να κόβεται γνώση από τα πτυχία, όπω πάει να γίνει τώρα και με το νέο νομοσχέδιο που συζητιέται να πάει προ ψήφιση το Σεπτέμβριο, και αποκόπτει, για παράδειγμα, από τι παιδαγωγικέ σχολέ την παιδαγωγική επάρκεια, που επί τη ουσία του αφήνει χωρί αντικείμενο. Σημαντικό για μα είναι να αναδείξουμε και το γεγονό ότι ένα απόφυτο δυσκολεύεται σε αυτή τη φάση να βρει δουλειά στο αντικείμενό του, γιατί το πτυχίο αποσυνδέεται συνεχώ από το επάγγελμα και δεν του δίνει δυνατότητα να κατοχυρώσει επαγγελματικά δικαιώματα. Και αναφορικά και με την κατάσταση, τώρα με την ακρίβεια, μα απασχολεί προφανώ και το κόστο σπουδών, ειδικά με τι ανατιμήσει στην ενέργεια. Γιατί έχουμε φάει με το κουτάλι το προηγούμενο διάστημα όλη τη συζήτηση για την πράσινη ανάπτυξη και χρειάζεται νομίζουμε να αναρωτηθούν οι φοιτητέ. Πώ γίνεται να έχει πάρει τέτοια αύξηση στο ρεύμα την ίδια στιγμή που μα έλεγαν ότι με αυτέ τι περιβόητε επενδύσει η τιμή του θα μειωθεί, ή πώ γίνεται, για παράδειγμα, να πετιούνται φοιτητέ από την αιστεία όπω γίνεται τώρα και στο Πανεπιστήμιο Πελοπονίσου και στην φοιτητική αιστεία του Ρίου, την ίδια στιγμή που έχουν ανέβει τιμέ συνολικά και στο ρεύμα και στο ενίκιο. Για μα η απάντηση σε αυτά είναι μία: ότι εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών μα αυτή τη φάση σε μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα είναι το καπιταλιστικό κέρδο που μπαίνει ω κριτήριο και το Πανεπιστήμιο θα πάρει ανάσα απέναντι σε αυτό όταν αρχίσει να κινείται με βάση τι ανάγκε που έχει η κοινωνία και όχι με βάση τι ανάγκε που έχουν οι εταιρείε. Και γι' αυτό το λόγο για παλεύουμε για ένα πανεπιστήμιο που θα προβάλλει ολόπλευρα το επιστημονικό αντικείμενο, θα προωθεί την ολοκληρωμένη γνώση και όχι τι κόρπιε δεξιότητε όπω είναι και η επίσημη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθείται από όλε τι κυβερνήσει. Που η επιστημονική έρευνα θα γίνεται με κριτήριο την ευημερία του λαού και όχι από μια χούφτα εταιρείε. Παλεύουμε λοιπόν για ένα σύστημα, το σοσιαλισμό, που σε αυτό θα υλοποιηθεί το πανεπιστήμιο που παλεύουμε. Όμω μέχρι τότε οι δυνάμει τη ΚΝΕ και του κόμματο δίνουν καθημερινά τη μάχη στα αμφιθέατρα για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, προκειμένου να βελτιωθούν οι σπουδέ και τον μέλλον μα. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε όλου του φοιτέ να έρθουν να μάθουν ολοκληρωμένα τη θέση μα για αυτά τα ζητήματα την επόμενη Πέμπτη στι 17 του μήνα, μία η ώρα, στο αμφιθέατρο τη Εστία, με ομιλητή τον σύντροφο Σοφιανό Νίκο.